η ανάπτυξη ψηφιακών εργασιών είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο που περιορίζει την ταλαιπωρία των πολιτών, μειώνει το διοικητικό κόστος και εξυγχρονίζει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Τα τελευταία χρόνια από τις διαδοχικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει όχι βήματα αλλά άλματα σε αυτό το πεδίο, ειδικά στο τομέα των μεταφορών. Και αυτό οφείλεται και σε συναδέλφους μου που υπηρέτησαν στο Υπουργείο πριν από εμένα. Πλέον οι περισσότερες διαδικασίες διεκπαιρεώνονται ηλεκτρονικά, κάτι που συνεπάγεται χιλιάδες και ειδισμένες ανθρωπόρες. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν το πρώτο που σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2020. Με κοινή και συντονισμένη προσπάθεια, βούληση, σχέδιο και όραμα, έχουμε καταφέρει από κοινού να φέρουμε σε πέρας αρκετά έργα. Αναφέρομαι σε υπηρεσίες όπως η αντικατάσταση εντύπου άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης, αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ή και φθοράς, η ανανέωση άδειας οδήγησης, η μεταβίβαση οχημάτων, η χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας, η έκδοση άδειας κυκλοφορίας και η χορήγηση πινακίδων αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Αποκορύφωμα, η υπηρεσία MyAuto στο gov.gr wallet, στην οποία έχουν ενσωματωθεί ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες για το αυτοκίνητο, με τον πολίτη να έχει πρόσβαση σε αυτή μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών είναι διαθέσιμο στις σχετικές δικτυακές και διαδικτυακές πύλες και μέσω αυτών ο πολίτης μπορεί να προβεί σε μια σειρά διαδικασιών χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε ΚΕΠ, περιφέρεια, εφορία ή και υπουργείο. Σήμερα, όπως ακούσαμε και από τον αγαπητό συνάδελφό μου, πραγματοποιούμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Αποτέλεσμα όσμωσης 4 υπουργείων. Μάλιστα σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Αυτό της ασφάλισης των οχημάτων. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία επιτρέπει στους διοκτήτες να προχωρήσουν εύκολα και γρήγορα στην ασφάλιση των οχημάτων τους μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης στοιχείων οχημάτων προς ασφαλιστικές εταιρείες. Μια διαδικασία που γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημόσιου τομέα. Ευελπιστούμε ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, θα συμβάλλει και στην αύξηση του ποσοστού ασφάλισης των οχημάτων, ένα ζήτημα που ταλανίζει επί μακρόν την ελληνική αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τις εταιρείες, ειδικά όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Στην ίδια κατεύθυνση, εργαζόμαστε με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να συμπληρώσουμε το puzzle των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν στην δημόσια διοίκηση μια πολύτιμη βάση δεδομένων. Πραγματικά πολύτιμη, όχι μόνο γιατί απλοποιεί τις υπηρεσίες, αλλά γιατί μας παρέχει ακριβείς και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, σχέδιο, μεθοδικότητα και πνεύμα συνεργασίας, ώστε να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα για τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.